Σε εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο ο καθένας επιθυμεί. Και βέβαια να ευχηθώ και χρόνια πολλά σε ολοχωρίτες, στους συνδυνομότητες μας που σήμερα βρισκόμαστε στο χωριό τους, σε συνεργασία με τον δάσκαλο και με το τοπικό συμβούλιο εδώ και με τους πολίτες, κατοίκους του χωριού αυτού, για να συζητήσουμε και να δώσουμε λύσεις όπως έχουν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, έχουν δρομολογηθεί σε πάρα πολλά χρόνια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα χωριά μας. Μια παροιμία λέει: όσα ξέρω, νοικοκύρες δεν ξέρω κόσμος όλος. Και εγώ αυτό ήθελα να πω στον δάσκαλο, ότι γνωρίζει καλύτερα ο καθένας τοπικός τα προβλήματα που έχει το κάθε χωριό του. Υποχρέωση του Δήμου λοιπόν είναι με τις υπηρεσίες του να είναι παρόν. Και να είναι παρόν όχι για να είναι παρόν, να είναι παρόν και να λύνει τα προβλήματα. Ως εκ τούτου λοιπόν, σήμερα βρεθήκαμε εδώ στο Λεωφόρι για να δείτε κι εσείς ένα έργο το οποίο γίνεται και ήταν έτοιμα πολλών ετών. Αυτός ο δρόμος λίμνιαζε στην κυριολεξία, είναι λόγω του βαθλώματος που κάνει και δημιουργούμε αποχαιρετευτικό δίκτυο προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα αυτού του δρόμου. Γιατί όπως βλέπετε γύρω-γύρω είναι σπίτια, είναι ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους και δεν ευθύνονται σε τίποτα οι άνθρωποι προκειμένου να μεταβούν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Επίσης πρέπει να πω, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ότι ειδικά όχι στο Λεωφόρο αλλά και γενικότερα, αλλά ειδικότερα στο Λεωφόρο να πω ότι έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις από την υπηρεσία σε ιδρεύσεις, οι οποίες, όπως ξέρετε, στα χωριά μας περνάνε μέσα από ιδιοκτησίες, μέσα από οικόπεδα και δημιουργούνται μια μύρια προβλήματα. Και βέβαια υπάρχουν και αίτημα για την κατάσταση ενός κομματιού εδώ, το οποίο δεν θα γίνει τώρα, Πρόεδρε, θα γίνει το επόμενο διάστημα, διότι θέλουμε η υπηρεσία μας, η κρίθη αναγκαίο να προμηθευτεί ένα μηχάνημα εξειδικευμένο, το οποίο να μην τραυματίζει τους δρόμους και να μπορούμε να, με πολύ καλύτερη ασφάλεια και γρήγορα και σε χρόνο ρεκόρ θα έλεγα, να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτά θα γίνουν μέσα στο 17, έτσι. Και βέβαια, ό,τι αφορά το θέμα της αποχέτευσης και της σύνδευσης, θα υπάρξουν κι άλλου είδους παρεμβάσεις. Ξέρουμε πολύ καλά, ειδικότερα δίπλα στο σχολείο, εκεί και εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα και θα συνεχίσει η υπηρεσία μας άμεσα μετά από εδώ να λύσει και αυτά τα θέματα. Βέβαια, γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω γιατί ξέρουμε πολύ καλά, υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση του κόσμου, ότι εγκαταλείπεται η Ήπεθρος, ότι κοιτάμε την Τρίπολη, ότι είναι μια μεγάλη πόλη, ότι δεν διαφερόμαθα και τα χωριά μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το έχω πει και άλλες φορές, το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η δική μας η Δημοτική Αρχή παρεμβαίνει εκεί που χρονίζουν προβλήματα πάρα πολλά χρόνια. Και μέσα στην πόλη και έξω από την πόλη. Και υπάρχει ένας σχεδιασμός τέτοιος, όπου μέσα στο 17 θα δώσουμε λύση σχεδόν στο 80 με 90% των προβλημάτων που έχουν τα χωριά μας στο σύνολο του Δήμου, σε όλα τα χωριά, με πολύ μεγάλα έργα. Μπορεί να υπερβούμε τα 2 και τα 3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά αυτά τα έργα. Όπου χρειάζεται δεξαμενές θα κάνουμε δεξαμενές, όπου χρειάζεται προσαγγιστικά θα κάνουμε προσαγγιστικά και όπου χρειάζεται αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ή διευθέτηση παροχών ή ο έλεγχος των δεξαμενών, η ασφάλεια των δεξαμενών, η ποιότητα του νερού, μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι νομίζω τα κυρίαρχα. Όταν αφορά την υγεία του πολίτη, αυτά πρέπει να τα προτάσουμε. Βέβαια, όπως είπε και ο Πρόεδρος, αυτά έχουν σχέση με τις παρεμβάσεις μας που θα κάνουμε σε αυτό το χωριό και όταν λέω θα κάνουμε, το εννοώ ότι θα τελειώσουμε μέσα στο 17, έτσι. Που έχουν σχέση με την ίδρυψη. Δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλες προβλήματα. Μιλάμε για χωριά τα οποία κατοικούν αγρότες, κατοικούν άνθρωποι που έχουν καλλιέργειες και χρειάζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο ήδη το έχουμε επεξεργαστεί, ώστε με το χαμηλότερο δυνατό κόστος να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να συντηρήσουμε όλη την αγροτική οδοπία σχεδόν στο σύνολο του Δήμου. Αντιλαμβάνομαι ότι επειδή πολλοί θα μας ακούσουν, μπορεί να μας πιστέψουν κάποιοι, μπορεί κάποιοι άλλοι να εκφράσουν τις αμφιβολίες τους. Πρέπει όμως να σας διαβεβαιώσω ότι με τον τρόπο και την εμπειρία που δουλέψαμε αυτά τα 2 χρόνια θα έχουμε πλέον δική μας τεχνική υπηρεσία, δικά μας μηχανήματα που θα παρεμβαίνουν με χαμηλό κόστος και θα έχουμε πολλαπλάσιο αποτέλεσμα. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία γιατί σήμερα λεφτά, όπως ξέρετε, δεν είναι εύκολο να υπάρχουν ώστε να βγάζουμε συνεχώς εργολαβίες. Και πρέπει εδώ να ευχαριστήσω
και τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΤ και όλο το προσωπικό, που πραγματικά υπερβάλλουν τον εαυτό τους και με ιδίες δυνάμεις προσπαθούν και ανταποκρίνονται με πολύ καλύτερη ποιότητα δουλειάς. Αυτό έχει σημασία να το πούμε, διότι δεν έχουν να κερδίσουν κάτι. Τη δουλειά τους θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν, όπως ορίζει η υπηρεσία και η τεχνική μας υπηρεσία, και αυτό κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν θα γίνει μια σειρά παρεμβάσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Έτσι. Να ευχηθώ λοιπόν και σε εσάς αλλά και σε όλους χρόνια πολλά. Να ευχαριστήσω επίσης, όπως είπα και πριν, τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΤ που με δικές τους δυνάμεις προσπαθούν και κάνουν αυτά τα έργα, και να ευελπιστούμε ότι το 17 θα είναι ένα έτος τομή για την ύπαιθρο του Δήμου Τρυπόλεως. Το λέω αυτό και το πιστεύω, διότι θα εκτελέσουμε και θα παρεύουμε σε τόσα πολλά έργα όσα δεν είχαν δει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έτσι. Και βάζουμε και ένα άλλο στόχο. Δεν πρέπει να αναπολούν τις κοινότητες. Και εγώ κάποτε υπερέτησα ως πρόεδρος, όπως και ο πρόεδρος εδώ παλιά, την κοινότητα αυτή και εγώ τη δικιά μου. Πρέπει στο μέλλον να είναι βέβαιοι και σίγουροι ότι ό,τι πρόβλημα και να έχουν θα μπορεί να υπάρχει ανταπόκριση από την πολιτεία και ειδικότερα από το Δήμο, γιατί η δουλειά του άλλωστε αυτή είναι να συντηρεί τους πολίτες, να βελτιώνει τη ζωή τους και την επαγγελματική αλλά και την καθημερινότητά τους, και νομίζω πως σε αυτήν την κατεύθυνση όλοι πρέπει να δουλέψουμε. Όπως είπε και ο πρόεδρος, δεν περισσεύει κανείς από την προσπάθεια αυτή την οποία κάνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους.